Η συνάντησή μας αυτή γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον τόπο. Συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο είναι η κρίση της νέας δημοκρατίας. Είναι η κρίση της διακυβέρνησης της νέας δημοκρατίας. Παρακολουθούμε πραγματικά με απογοήτευση, αλλά συγχρόνως και με αηδία. Όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού, να κουπουλώσουν την αλήθεια, να κουπουλώσουν το πραγματικό πολιτικό σκάνδαλο κάτω από ροζ ιστορίες. Αρνείται ο πρωθυπουργός της χώρας να πάρει στη Βουλή και να απαντήσει στους βουλευτές και άρα και στον ελληνικό λαό να δώσει εξηγήσεις για τα έργα και τις ημέρες του ανθρώπου στον οποίο έδωσε ελεκόπη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή αναζητούν νομοθετικά τερτύπια, νομικά τερτύπια, για να μην παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Κλαβά, ο κύριος Αγγέλου, ο κύριος Ανδριανός, δηλαδή οι πολύ στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Και την ίδια ώρα αρνούνται το αίτημα ολόκληρης της αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, έτσι ώστε να έρθουν στο φως όλες οι λεπτομέρειες, όλη η αλήθεια για την περίφημη υπόθεση της Siemens. Έχουμε να κάνουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, με μια κυβέρνηση φύσης και διαφθοράς. Και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα δεν είναι καθόλου τυχαία. Δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Δεν οφείλονται στην ανικανότητα ή στην αδυναμία κάποιων συγκεκριμένων τελεχών. Είναι η συνέχεια των προηγούμενων σκανδάλων που ζήσαμε. Διότι όπως γνωρίζετε, δεν μάθαμε και νομίζω ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε τέλος πάντων με τις υποκλοπές. Ποιος παρακολουθούσε τον Πρωθυπουργό και σχεδόν ολόκληρη την πολιτική ηγεσία του τόπου. Η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Ποτέ δεν μας είπαν τι έγινε με την υπόθεση των Πακιστανών. Αντίθετα, πληροφορηθήκαμε ότι συνηθίζουν να απαγάγουν ο ένας τον άλλο. Τι άλλο θα ακούσουμε άραγε. Και βέβαια, δεν μάθαμε και νομίζω πως δεν θα μάθουμε τι έγινε με την περίφημη υπόθεση των ομολόγων. Τα πορίσματα του κυρίου Ζορμπά και για το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων και για το Ταμείο των Δημοσιογράφων πήγαν στο αρχείο. Για τις συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή είναι η αντίληψη της δεξιάς για την εξουσία. Είναι η αντίληψη που λέει ότι το κράτος είναι ελάφυρο και ότι μπορούν να διαχειρίζονται τη δημόσια περιουσία, τα χρήματα του ελληνικού λαού, κατά το δοκούν και μάλιστα ακόμα χειρότερα, εξυπηρετώντας πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη που είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος. Είναι αυτή η αντίληψη, συντρόφισσες και σύντροφοι, που το βασό θέλει και μπορεί να αναπρέψει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Έλληνες βιώνουν στην καθημερινότητά τους το πιο σκληρό πρόσωπο της δεξιάς διακυβέρνησης. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό οι μάσκες και τα προσωπία του μεσαίου χώρου έχουν πέσει. Η καθημερινότητα όλων είναι η φτώχεια, η ακρίβεια, η εξνοχέρδεια, η ανεργία. Εκτείναξαν το δημόσιο χρέος.
διπλασίασαν τα χρέη των οικογενειών. Το κοινωνικό κράτος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η ανάπτυξη, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βασίζεται σε πύληνα πόδια. Δηλαδή τον υπερδανισμό των επιχειρήσεων και των οικογενειών. Η νέα γενιά αντιμετωπίζει καθημερινά την ανεργία, τους χαμηλούς μισθούς. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για την γενιά των 700 ευρώ. Κι όμως, αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε ότι δεν υπάρχει πια η γενιά των 700 ευρώ, γιατί πολύ απλά έχει γίνει των 400 ευρώ. Ορομίσθιους τους χρησιμοποιούν. Και αν δεν υπήρχε η ελληνική οικογένεια να καλύψει τα κενά της πολιτείας, δεν θα μιλάγαμε απλά για τη γενιά των 700 ευρώ, θα μιλούσαμε για μια νέα γενιά ασέβων. Οι τιμές τώρα όλο και περισσότερο απομακρύνονται από τη τιμή στο χωράφι. Και οι ευρώτες μας εγκαταλελειμμένοι. Όλα τα κιλά, έλεγε ο κύριος Σαραμαλής, όλα τα λεφτά. Θα είμαι εγώ στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτώ και να προστατεύσω το εισόδημα του Έλληνα αγρότη. Και αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι ότι βρίσκονται οι αγρότες απροστάτευτοι, το εισόδημά τους είναι απροστάτευτο, από τη χειρότερη διαπραγμάτευση που έγινε ποτέ μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή.